Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα τον κύριο με τι ευχαριστίε μα και την, για την έμπνευση τη Αγγέλο. Όπω μπορείτε να διαπιστώσετε από την ε, θεματολογία των διαλέξεων, οι οποίε συνοδεύουν την έκθεση τη Αγγέλο και είναι και αναπόσπαστο κομμάτι του, ο όρο ανακύκλωση είναι δυνατόν να προσλάβει πολλέ έννοιε. Εκτό από την ακαδημαϊκή έννοια του όρου, μπήκε στη ζωή μα. Ε, μόλις πριν από λίγα χρόνια, έχουμε ανακύκλωση στη φύση, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην αρχιτεκτονική, στη δημοσιογραφία, στην ψυχολογία, στην τέχνη. Θέμα της απόψηνή μου διάλεξη είναι η ανακύκλωση στην πολιτική σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα. Η ανακύκλωση υπήρχε ανέκαθεν στην κοινωνία. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να απουσιάσει είναι τόσο περίπλοκα τα κοινωνικά φαινόμενα που κανένα δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάθε φορά από μόνο του. Είναι κάτι σαν εκείνο που λένε φυσική, ότι δηλαδή η ενέργεια στο σύμπαν ποτέ δεν χάνεται, αλλά κάθε φορά παίρνει νέα μορφή και αυτή η νέα μορφή μεταβάλλεται σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Ως ζωντανός οργανισμός η κοινωνία λοιπόν, ανακυκλώνει και αναπαράγει ιδέες, σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας, τέχνης, κοσμοθεωριών, θρησκείας, θεώρησης της ιστορίας ως απαραίτητο όρο για την εξέλιξη της. Στην Κύπρο επικρατούν ιδανικές συνθήκες για ανακύκλωση, τόσο γενικά στην κοινωνία, όσο και στην πολιτική. Ιστορικά ομιλούντες, η Κύπρος ανέκαθεν βρισκόταν στην περιφέρεια και συνεπώς μακριά από τη γένεση και ζήμωση των ιδεών και το θέατρο των γεγονότων. Στην αρχαιότητα αποτελούσε ακραίο σύνορο διάδοσης του μικυναϊκού πολιτισμού που καθορίζει μέχρι σήμερα την πολιτιστική της ταυτότητα. Στην αρχαϊκή και κλασική εποχή βρισκόταν στην περιφέρεια του ελληνισμού υπόδουλη κατά κύριο λόγο. Αν μιλάμε για την Ευρώπη, πάντα βρισκόταν στις παρυφές των επιρροών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κατά δε τον Μεσαίωνα και στη διάρκεια της δυτικής κυριαρχίας από τον 10ο μέχρι τον 18ο αιώνα αποτελούσε το ακραίο σύνορο του χριστιανισμού που βρισκόταν σε αντιπαράθεση με την ορμητικότητα του Ισλάμ. Επί Βυζαντίου και πάλι στις παρυφές του από τον 8ο αιώνα και μετά η αστάθεια δε των Βυζαντινών θεσμών λόγω των συνεχών επιδρομών των Σαρακινών οδήγησε σε σταδιακή υποκατάσταση τους από την Εκκλησία που είναι ο μακροβιότερος θεσμός στην Κύπρο και ο πλέον συντηρητικός. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μετέπειτα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού αλλά στην περιφέρεια και πάλι. Η η δουλεία του είχε ως αποτέλεσμα το συντηρητισμό των Κυπρίων, μεταξύ άλλων. Ένα φαινόμενο που επιβιώνει ω σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πάντοτε ποικίλε πολιτιστικές επιρροές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Μακριά λοιπόν από τα πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα της αρχαιότητας, του Μεσαίωνα, του Βυζαντίου και της νεότερης εποχής, διαιώνισε τον συντηρητισμό της που σήμερα αποτελεί την καλύτερη πρώτη ύλη για συντήρηση αλλά και για ανακύκλωση ιδεών και ανθρώπων. Η Κύπρος άρχισε τον ελεύθερο πολιτικό της βίο στον απόϊχο ενός απελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος δεν δικαίωσε τις προσδοκίε των Ελλήνων Κυπρίων. Οι διακοινωτικές ταραχές του 1963-1964 εισήγαγαν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων την ανασφάλεια και το φόβο τα οποία κορυφώθηκαν με την εισβολή και κατοχή του 1974 και που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ως επακόλουθο, από το 1963 και μετά, η πολιτική μας ζωή κυριαρχείται από το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο μαζί με το συντηρητισμό ημών όλων των Κυπρίων, επενεργεί ως εξαιρετικός καταλήτης για ανακύκλωση ιδεών και πολιτικών. Το πολιτικό παιχνίδι στην Κύπρο από το 1963 και μετά παίζεται στον αστερισμό της εθνικής διάψευσης και ματέωσης και στην επιδίωξη αποκατάστασης των εθνικών δικαίων. Επιστρατεύονται σε αυτό από τους πολιτικούς ο φόβος, η εθνική ανατερότητα πολλές φορές, ένας παροχημένος εθνικισμός η αδυναμία του απλού ανθρώπου για επαφή με την πραγματικότητα, την οποία δημιουργούν και συντηρούν οι εθεροβάμονες εμπολής πολιτική μας. Επιστρατεύονται ακόμα τα πεπρωμένα της φυλής. Είναι ένας πολιτικός λόγος που πηγάζει από την παιδεία που δόθηκε στις γενιές της Αγγλοκρατίας και που με τη σειρά της έλκει την καταγωγή της από τον γαλλικό διαφωτισμό όπως αυτός διαδόθηκε στα Βαλκάνια. Η απουσία πολιτικών κομμάτων τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την παγίωση στο πολιτικό προσκήνιο των προσώπων, τα οποία είχαν ενεργό ως επιτοπλίστων ανάμειξη στον απελευθερωτικό αγώνα. Αυτά τα πρόσωπα είναι αργότερα, σε δεκαετία του 60, οι ιδρυτές και τα στελέχη των πρώτων πολιτικών κομμάτων και αρθρώνουν τον πρώτο νηπιακό πολιτικό του λόγο μέσα στι δύσκολε συνθήκε που δημιουργήθηκαν με τι διακοινωτικέ τα αρχέ του 1963-64, την κρίση στην Κοφίνου και την καταστροφική ανάμειξη τη Χούντα στα εσωτερικά τη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ανάμειξη συνοδεύτηκε με μια κρέα και ακατάσχετη εθνικιστική ρητορία. Η περίοδο αυτή είναι εποχή σύγχυση όσον αφορά τους στόχους του πολιτικού αγώνα. Από τη μια έχουμε μεγάλο μέρος του λαού που παρά τις διεθνείς συμφωνίες που υπογράφηκαν παραμένει αθεράπευτα προσιλωμένος στο ιδανικό της ένωσης με την Ελλάδα και από την άλλη όσους είναι πιο προσγειωμένοι και ταυτίζουν το μέλλον αυτού του τόπου με την πορεία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Όμως καταφανώς τότε υπερισχύει η πρώτη τάση στην οποία προσχώρησαν σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε και η διαβροτική παρουσία της Χούντα στην Κύπρο. Η τάση αυτή εκφράζεται και στην πολιτική σκηνή με επιδίωξη της Ένωση παρά τους σαφέστατους κινδύνους που είχαν διαφανεί από την Τουρκία. Έκτοτε σταδιακά εμπεδώνεται στην πολιτική μας σκηνή και ο ανάλογος πολιτικός λόγος ο οποίο συντηρεί αντιλήψει για το εθνικό και πολιτικό μέλλον τη Κύπρου, οι οποίε εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να είχαν εγκαταληφθεί προπολού, δεδομένε τη πολιτική διευθέτηση του προβλήματο, του κυπριακού προβλήματο, που συντελέστηκε στι 19 Φεβρουαρίου του 1959 με την υπογραφή των συνθηκών Ζηρίχη Λονδίνου. Πρόκειται λοιπόν στην ουσία για ανακύκλωση πεπαλαιωμένων αντιλήψεων και μάλιστα σε χειρότερη μορφή, γιατί αγνοεί παντελώ την τρέχουσα διεθνή πραγματικότητα, αλλά κυρίω αγνοεί του εμφανέστατου κινδύνου για τη φυσική ύπαρξη των Ελληνοκυπρίων από τη γειτονική Τουρκία, η οποία έδειξε με τρόπο σαφή τι προθέσει τη με του βομβαρδισμούς στην Τηλυρία το καλοκαίρι του 1964. Παράλληλα, προδίδει από μεγάλο μέρο τη πολιτική ηγεσία Παντελή έλλειψη πολιτική διορατικότητα και παντελή έλλειψη πολιτικού ρεαλισμού. Ακόμα, ο πολιτικό λόγο χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε οράματο για το μέλλον. Το γεγονό ότι η Κύπρο για πρώτη φορά στην ιστορία τη έγινε ανεξάρτητο κράτο με όλα τα αρνητικά των συμφωνιών τη Διερήχηση Λονδίνου καθόλου δεν κέντρισε δημιουργικά τη φαντασία των περισσότερων πολιτικών μας. Ο λόγος τους παραμένει στήρος και αναπαράγει ανακυκλώνει αντιλήψεις ξεπερασμένες από τη ζωή. Ελάχιστοι από τους πολιτικούς της εποχής παρήγαγαν πολιτικό λόγο που να απορρέει από την πραγματικότητα που δημιούργησαν οι συμφωνίες εκείνες όσο οδυνηρές και αν ήταν για όλους. Και όταν αυτό συμβαίνει μερικές φορές, η φωνή της λογικής τελικά υπαναχωρεί για να επανέλθει στα ίδια. Σπανίζουν οι άνθρωποι που οραματίστηκαν το μέλλον αυτού του τόπου μαζί με όλους τους κατοίκους αυτού του τόπου ή ως ενεργό μέλος της διεθνούς οικογένειας. Ο όραμα λοιπόν, πέραν από νέου αγώνε για εθνική αποκατάσταση, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Μετά την καταστροφή του 1974, το Κυπριακό κυριαρχεί και πάλι σχεδόν απόλυτα στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα ο καθένα προσπαθεί να πείσει ότι η δική του θέση είναι η ορθή και ότι αυτή μπορεί να σώσει τον τόπο από τα δεινά και να τον απαλλάξει από την κατοχή. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το κυπριακό πρόβλημα γίνεται κάτι σαν θερμοκήπιο, μέσα στο οποίο γεννιούνται και αναπτύσσονται πολιτικοί και ονομαζόμενοι πολιτικοί αυτού του τόπου. Πολιτικοί και μαθητευόμενοι πολιτικοί ασκούνται στον πολιτικό λόγο με μοναδικό σχεδόν θέμα το Κυπριακό. Αυτό είναι που μετρά στον κόσμο, οι δε πολιτικοί το γνωρίζουν. Και γι' αυτό ο πολιτικός του λόγος τέρπει τα αυτιά του μέσου ανθρώπου, επενδύοντας τον φόβο και σε μια αποτυχη, αποτυχημένη έκδοση πατριωτισμού. Σκέψη κατά κύριο λόγο ρηχή, που σπάνια προδίδει βαθιά επιστημονική γνώση και σοβαρή ενασχόληση με το θέμα. Αντιδράσεις ανστικτόδης και η επανάληψη των ίδιων φραστικών κλισέ και επιχειρημάτων που έχουν φθαρεί από τον χρόνο και έχασαν το νόημα τους. Εν ολίγης, πλήρης ανακύκλωση πεπαλαιωμένων αντιλήψεων. Γιατί το ακροατήριο και οι αναγνώστες τους σαν έτοιμοι από καιρό, όπως λέει και ο ποιητής, Καπάφης, από τους ίδιους τους πολιτικούς μπορούν να δεχτούν αδιαμαρτύρητα τον λόγο τους. Και αυτό είναι το πιο τραγικό. Έμαθαν τον κόσμο να θεωρεί ως πατριωτικό τη μη λύση του Κυπριακού, τη διαρκή άρνηση, τις συναισθηματικές αντιδράσεις, το φόβο, την ακινησία του μυαλού, τη διαρκή παλινδρόμηση σε τρόπους σκέψης και σύνδρομα του παρελθόντος, την άρνηση της σύνθεσης, την απουσία φαντασίας και οράματος. Ο ξύλινος πολιτικός τους λόγος οδήγησε μια ολόκληρη κοινωνία σε διαρκή νάρκωση και στασιμότητα, επενδύοντας τον διαχρονικό συντηρητισμό των ανθρώπων και στις τραυματικές εμπειρίες των γενιών που απέρχονται και τις οποίες η αναχρονιστική και η επικίνδυνη παιδεία μας ανακυκλώνει και αναπαράγει με το χειρότερο τρόπο στις νέες γενιές. Έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αναζητήσεις και ανησυχίες, χωρίς βαθύτερους προβληματισμούς και αμφισβητήσεις επί της Το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο, λοιπόν, το οποίο ανακυκλώνει και αναπαράγει μια χρεοκοπημένη έκδοση πατριωτισμού, είναι αυτό που ελέγχει απόλυτα και την παιδεία αυτού του δύσμυρου τόπου. Για αυτού, η παιδεία είναι ο ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο στηρίζουν την ιδεολογική, πολιτική και οικονομική επικυριαρχία του στην Κυπριακή κοινωνία. Κάθε πρόθεση ή απόπειρα εξυγχρονισμού του περιεχομένου του μαθήματο της Ιστορία στα σχολεία αντιμετωπίζει τη λυσαλαία αντίδραση τους γιατί τη θεωρούν ω προσπάθεια υπονόμευση τη επικυριαρχία του, που δεν είναι. Το κατεστημένο αυτό διαχειρίζεται την παιδεία μα ανεληπώ από την ίδρυση τη κυβερνήση Δημοκρατία το 1960. Τι είδου αποφίδου πολίτε θέλει για να του είναι ευκολία, Θέλουν ανθρώπου που να τρέφονται με ανακυκλωμένη ιστορία, η οποία λέει μόνο τη μισή αλήθεια, ανθρώπου που τρέφονται με παραμύθια, δεν διαθέτουν βασικέ γνώσει για την ιστορία του τόπου του και για το Κυπριακό και συνεπώ είναι ευάλωτη. Μέγιστο αρνητικό τη ιστορική παιδεία που προσφέρεται στου νέου είναι η μη ενθάρρυνση τη αμφισβήτηση, τη παραγωγική σκέψη και τη έβρεση νέα γνώση μέσα από έρευνα. Είναι εξοργιστικό το γεγονό ότι ενώ η ιστορική επιστήμη στην Κύπρο έχει να επιδείξει ουσιαστική νέα γνώση πάνω στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία μας, Κανένα δεν ενδιαφέρεται αυτή η νέα γνώση να μπει στα διδακτικά εγχειρίδια. Και όποτε αυτό επιχειρηθεί, οι αντιδράσει είναι καλά γνωστέ. Ο λόγο είναι απλό. Γιατί η νέα αυτή γνώση συνιστά κίνδυνο για τη θεμελίωση του πολιτικού του λόγου, που μακροπρόθεσμα θα σημαίνει και απώλεια τη κομματική του πελατεία. Η οποία στηρίζει ολόκληρο κατεστημένο την εξουσία, είτε αυτή είναι πολιτική, είτε κομματική, είτε οικονομική. Μιλώ πάντα σε επίπεδο πολιτική, εδώ πέρα πολιτικών. Ο κόσμο καλοπροαίρετα ανταποκρίνεται σε πολλά από αυτά τα οποία διακηρύττουν. Έτσι λοιπόν, χάσαμε τα πρώτα 50 χρόνια τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα μια πολιτική και μια ομάδα πολιτικών αδαών και εμιμαθών έω και αμαθών μορφώνοντα μαθητέ και πολίτε με στραβλωμένη σκέψη, χωρί ουσιαστική γνώση, που του ετοιμάζουμε να διαδεχτούν του αδαεί δημιουργού του. Δημιούργησαν μια κοινωνία με ανύπαρκτου ορίζοντε, δούλοι του παρελθόντος, η οποία φοβάται το νέο αλλά και τη γνώση, εκτό και αν αυτή δεν αποτελεί κίνδυνο για την πολιτική και οικονομική του κυριαρχία. Από την άλλη, τα κομματικά επιτελεία στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την κομματική τους πελατεία όταν ανέλθουν στην εξουσία, διορίζουν σε θέσεις κλειδιά ή όχι τα πρόσωπα που συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάδειξη τους ή τους ψήφισαν. Το φαινόμενο επίσης που εντυπωσιάζει είναι η ανακύκλωση των ίδιων προσώπων στην κομματική ηγεσία. Είναι αξιοπερίεργο αλλά και εξοργιστικό συνάμα κομματικοί ηγέτες που επανειλημμένα απέτυχαν σε εκλογές να διατηρούν τι θέσει του ώστε να μην συνέβη απολύτω τίποτα το αρνητικό. Το γεγονό αυτό καταδεικνύει την απουσία νέων ιδεών, νέων πολιτικών προτάσεων στο πολιτικό σκηνικό γενικά, είτε πρόκειται για το Κυπριακό είτε για άλλα θέματα. Είναι και αυτό το φαινόμενο σύμπτωμα του συντηρητισμού τη κοινωνία μα, η οποία δεν απαιτεί το νέο. Δεν επιζητεί την κίνηση των ιδεών την κατάσταση αυτή, το κυπριακό κατεστημένο, τη συντηρεί, αφού πρώτα τη θεμελιώσει μέσα από την απονευρωμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη, επικίνδυνη παιδεία μας. Φίλε και φίλοι, όλα τα πιο πάνω προδίδουν μια κοινωνία σε πλήρες σωστρέφεια. Εκτός ίσως σε τομεί οι οποίοι θα ανισχύσουν ακόμα περισσότερο το οικονομικό εκτόπισμα εκείνων που την υποδηγετούν πολιτικά και ιδεολογικά. Η εσωστρέφεια είναι χαρακτηριστικό κοινωνιών συντηρητικών, οι οποίε φοβούνται την νέα γνώση και αισθάνονται ανασφάλεια με παροχημένα ιδεολογικά μοντέλα. Αυτά χαρακτηρίζουν κοινωνίε που μόλι έχουν εξέλθει από τον απικιακό ζυγό ή από μακροχρόνια καταπίεση. Το αντιφατικό με την περίπτωση τη Κύπρου είναι ότι διαθέτει ένα τεράστιο δυναμικό πτυχιούχων. οι οποίοι, ε, οι πλήστες από τους οποίους έχουν σπουδάσει σε χώρες πέραν της Ελλάδος. Επίσης, η άρχουσα πολιτική και η οικονομική τάξη έχει σπουδάσει και σπουδάζει τα παιδιά της σε αγγλοσαξονικό περιβάλλον. Κάτι που ασφαλώς δεν είναι κακό. Και όμως, οι κατακτήσεις του που κόσμου, στην ιστορία, στην παιδεία, στην διοίκηση, και σε πλήστο άλλου τομεί, τη είναι αδιάφορε. Παραμένει προσελωμένη στο χθε. Με εξαίρεση, με μονομένε περιπτώσει, είμαστε θλιβεροί ουραγοί τη παγκόσμια πρόοδου. Το καταστροφικό τράνταγμα του 1974 δεν μα ξύπνησε. Το γειτονικό Ισραήλ, το οποίο μόλι χθε ανακαλύψαμε, πρωτοπορεί σε όλα. Γιατί όμω, διότι πέραν της οικονομικής ενίσχυσης από το, εβραϊκό, από το Διαθένες εβραϊκό λόμπι, αποφάσισε ότι πρέπει να ζήσει. Και για να ζήσει και για να γίνει αυτό χρειάζεται γνώση. Μια θεμελιώδης αρχή στην πολιτική επιστήμη λέει ότι ο μικρός αριθμητικά λαός πρέπει να θεραπεύσει αυτή την αδυναμία με γνώση, με πολλή γνώση. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Αυτό κάνει το Ισραήλ αξιοποιεί τα μυαλά του, μαζεύει τα μυαλά από όλου του ορίζοντε, του τέσσερι σημεία του ορίζοντα και του αξιοποιεί. Αυτό και πρωτοπορεί σε όλα. Τεχνολογία, ιατρική, παντού. Εμεί εδώ περιφρονούμε την νέα γνώση και τα λαμπρά μυαλά. Του πυρκισμένου μαθητέ στα σχολεία μα, χαρακτηριστικά, του εγκαταλείπουμε στη μοίρα του και τους όσους έκαμα λαμπρές πανεπιστημιακές σπουδές, τους διώχνουμε οι άλλες πατρίδες, όπου μπορούν και τους επιτρέπεται να προσφέρουν. Επειδή βλέπω πολύ έτσι, <γιλίτσι> <γιλίτσι> σκεπτικισμό, θα κλείσω ότι διάλεξη μου με έναν ευχάριστον τόνο. απλά έδωσα το άκρο ναότο, για να καταδείξω το πρόβλημα μας, που έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Θα κλείσω με μια, έναν ευχάριστον τόνο ε, που ξεκινά από το γεγονός της ένταξής μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Από τότε άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια αποκόλλησης από τον κακό μας εαυτό. Για να γίνει όμως αυτό ξελοκλήρου και πραγματικότητα πρέπει ο καθένας από εμάς να πράξει αυτό που τον αναλογεί στο χώρο του απαιτείται σκληρή δουλειά και ανοιχτό μυαλό από τον καθένα. Η πίεση από την βάση δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορους όσους αποφασίζουν για μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η σταδιακή μας προσαρμογή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα μας βγάλει από τη μιζέρια της επαρχίας και θα δώσει νέα και δημιουργική πνοή στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ.